μύστης της τέχνης και μαέστρος των χρωμάτων, που ύμνησε το ελληνικό φως και αποθέωσε το ελληνικό τοπίο και τη φύση, ο Παναγιώτης Τέτσης άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα, λίγες ημέρες μετά την τελευταία βράβευσή του από την πολιτεία με το μεγάλο εικαστικό βραβείο Γιάννης Μόραλης. Ο τελευταίος μεγάλος ζωγράφος της ελληνικής φύσης, που κατόρθωσε να εφραίνει τα μάτια και την ψυχή με τα έργα του, έχασε την άνηση μάχη με τον καρκίνο στα 91 του χρόνια. Πολλές φορές είναι ζωγραφίζω με πάρα πολλά, με πολλά χρώματα, με μεγάλη ένταση χρωμάτων. Απ' την άλλη μεριά μπορώ να ζωγραφίζω με πολύ λιτή γκάμα χρωματική. Μας έμαθε να βλέπουμε την Ελλάδα αλλιώς. Μας έφτιαξε μια Ελλάδα πιο εξωστρεφή, πιο αισθησιακή, πιο ειδονική, πιο αισιόδοξη. Στην Ίδρα, όπου γεννήθηκε το 1925, συνάντησε σε ηλικία 14 ετών τον Πικιόνι και τον Χατζικυριάκο Γκίκα, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τους πρώτους πίνακές του και τον ενθάρρυναν να συνεχίσει. Σπούδασε ζωγραφική διαχαρακτική στο Παρίσι και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία αργότερα δίδαξε επί σειρά ετών. Αυτό που σημάδεψε τη ζωή του, όπως είχε εξομολογηθεί πριν 1,5 χρόνο, ήταν ο πόλεμος και η κατοχή. Η οποία ήταν μια εξαίρετη, ένα πολύ καλό σχολείο. Σας φαίνεται παράξενο? Ναι. Όχι, γιατί δεν ξέρετε τι θα πει. Να έχεις στερηθεί τα πάντα και κάποια στιγμή να σου δίνουν από εκεί που δεν έχεις ένα κομμάτι ψωμί, να σου δίνουν ένα ψωμί. Ήταν δάσκαλος ζωής για μένα, είναι γιατί η τελευταία του έκθεση που την έκανε τώρα στα 90 του χρόνια είχε μια απίστευτη ελευθερία και την ενέργεια ενός 25χρονου. Γενναιόδωρος άνθρωπος, είχε χαρίσει στην Εθνική Πινακοθήκη χωρίς κανέναν όρο πάνω από 200 πίνακές του, μεταξύ των οποίων και τη μνημειακή Λαϊκή Αγορά.